Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, τι κάνετε, έχουμε τη χαρά. Προσπαθούμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με θυμηθήκατε και με πήρατε. Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε εδώ και μας στηρίζετε. Αλίμονο, αλίμονο. Οι νέες προσπάθειες και οι νέοι άνθρωποι πρέπει να βοηθιώνται. Είναι το μέλλον της χώρας μας και έχουν προτεραιότητα. Και οι προσπάθειες, οι καλές και οι υγιείς, ακόμα περισσότερο όπως αυτή που κάνετε εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε λοιπόν για τη σημερινή μέρα ότι είναι μια γιορτή δημοκρατίας αναμφισβήτητα, γιατί απελευθερωθήκαμε από τη Χούντα. Θυμάμαι όχι μόνο αυτούς που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο, αλλά όλο τον ελληνικό λαό, γιατί όλος ο ελληνικός λαός εξεγέρθη. Αυτή βέβαια η γενιά εξαργυρώθηκε άσχημα, γιατί κάποια πρόσωπα, μετέπειτα πολιτικοί παράγοντες του τόπου, οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή καταστροφή. Κάποια πρόσωπα που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο ήταν άτομα τα οποία ταυτίζονται με άτομα που είχαν να κάνουν με τη σημερινή καταστροφή της χώρας. Αυτό έχω να πω, μην με ρωτήσετε ονόματα, τα γνωρίζετε. Και θέλω να σας ευχηθώ και να φύγουμε από το θέμα. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε εκεί στο σταθμό σας και να σας πω ότι είμαι κοντά σας και κοντά σας όποτε με ζητήσετε να αναπτύξουμε και άλλα θέματα. Πάντως, οι δικές σας αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο, εάν δεν θέλετε να... Εγώ το σέβομαι και το κατανοώ, να μην επεκταθούμε σε ονόματα. Η Όχι, δικιά σας... Νομίζω ότι πια δίνουν παραπάνω έμφαση και στέκονται πολύ, πάρα πολύ πια στο θέμα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο συνέβη. Ναι. Και δεν νομίζω ότι... Είναι απαραίτητο κάθε χρόνο να γίνεται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται για να εξυπηρετούνται καταστάσεις διαφόρων. Εσείς ως μητέρα δύο παιδιών, που είναι νέα παιδιά και τα δύο και βλέπετε τι περίοδο διανύουμε, τι συμβούλη θα δίνετε? Γιατί και σήμερα αντιμετωπίζουμε μια τεράστια κρίση, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, σήμερα γίνεται ένας καθημερινός πόλεμος. Ναι. Άμυνας και προσπάθειας από όλους μας για να κρατηθούμε. Αυτό που θα ευχόμουν σε όλα τα παιδιά του κόσμου είναι να κάνουν υπομονή και να ελπίζουμε ότι ίσως η αυριανή μέρα θα είναι πιο αισιόδοξη. Πράγμα που είναι μακρινό όνειρο, αλλά θα τους παρακαλούσα να σταθούν στη χώρα μας, γιατί η χώρα μας τους χρειάζεται. Πράγμα που και αυτό το βρίσκω αδύνατο, γιατί με λυπεί το γεγονός ότι μεγάλα μυαλά, σπουδαγμένα παιδιά με την πρώτη ευκαιρία σηκώνονται και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Και ξέρω τι θα γίνει, η χώρα των γερών δεν θα γίνει η χώρα μας. Μετά από όλο αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει. Και εμείς το απευχόμαστε. Και φυσικά κάτι τέτοιες στιγμές πολλοίς κόσμος στρέφεται στη μουσική και λέει την εξής ατάκα. Ευτυχώς που υπάρχει και η μουσική και μας ταξιδεύει. Πάντα και έτσι δεν είναι. Βάλσαμο σε όλα τα προβλήματα και η μοναδική έτσι κατάληξη των ανθρώπων ώστε να τους γλυκαίνει την ψυχή. Η μουσική γλυκαίνει την ψυχή και είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει και μακάρι οι άνθρωποι να ακούν μουσική και να ακούνε κάποια είδη μουσικής τα οποία κατά διαστήματα τα έχουμε ανάγκη. Εγώ σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι τελευταία δεν σας το κρύβω ότι ακούω πολύ κλασική μουσική, ίσως γιατί το είχα ανάγκη. Υπάρχουν είδη μουσικής ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Έτσι. Και τις καταστάσεις και την πολιτική. Ναι, έτσι. Να μας ηρεμούν. Ακόμα στην ψυχική μας κατάσταση ακούμε και την ανάλογη μουσική. Κυρία Αργυράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας βραδάκι.